Σε εβδομάδα ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία της χώρας και τα κέντρα υγείας, προχώρησε από σήμερα η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας. Αυτό το οποίο θέλουμε να αποτρέψουμε είναι ότι έχει τεθεί σε λειτουργία ένας εισπρακτικός μηχανισμός εκ μέρους του Υπουργείου και της Κυβέρνησης κατά τις εντολές της Τρόικα και του Μνημονίου. Η κινητοποίηση θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή 28 Νοεμβρίου. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι όσοι προσέρχονται στα νοσοκομεία δεν θα πληρώνουν τα 3 ευρώ. Είναι και κάποιος που είναι φτωχός που δεν έχει, τι θα γίνει, θα πεθάνει. Θετικό, ή θα έχουν το λόγο τους οι γιατροί για να τα κάνουν αυτό το πράγμα. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να πληρώνουν για να έχει και κανένα έσοδο το νοσοκομείο. Έτσι νομίζω, δεν ξέρω αν είναι σωστό αυτό. Είναι πολύ συμβολική για μία εβδομάδα, πώς το λέτε. Εντάξει, οι γιατροί θέλουν να παίρνουν το μισθό τους όμως, δεν κόβουν από εκεί. Μάλιστα, για την εξασφάλιση της επιτυχίας της κινητοποίησής τους, οι γιατροί τόνισαν ότι δεν θα διστάσουν να προχωρήσουν σε αποκλεισμούς των ταμείων των νοσοκομείων όπου αυτό χρειαστεί. Εξέφρασαν παράλληλα τους φόβους τους ότι το ποσό των 3 ευρώ ενδέχεται να ανέβει στα 5 ή ακόμα και στα 10, επικαλούμενοι πληροφόρηση που έχουν από συσκέψεις των διοικήσεων δημοσίων νοσοκομείων. Απόλυτη εξαθλίωση. Όταν κλείνουν τα μισά νοσοκομεία, φανταστείτε να κλείσουν τα μισά νοσοκομεία στην χώρα μας και να αποβαθμιστούν τα άλλα μισά. Ή, εν πάση περιπτώσει, μείνουν έστω και μόνο τα μισά. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όποιος έχει, που θα είναι πολύ λίγοι αυτοί που θα έχουν, θα πάνε στον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος παρεμπιπτόντως αφιδώς χρηματοδοτείται και εξακολουθεί να χρηματοδοτείται από το κράτος με φοροαπαλλαγές και με όλα αυτά τα κόλπα που γίνονται μεταξύ των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και του ίδιου του κράτους. Έτσι. Άρα, μιλάμε λοιπόν για μια απόλυτη εξαθλίωση. Συνολικά, στον τομέα της υγείας, οι περικοπές στον προϋπολογισμό θα φτάσουν τα 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ.